Για την πολύπλευρη σημασία της μεταπολίτευσης για όλα τα ελληνικά προοδευτικά κόμματα αλλά και για το ΚΚΕ ειδικότερα, μίλησαν τα στελέχη του κόμματος με αφορμή την εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως φαντάζομαι, κάθε προοδευτικός άνθρωπος αυτές τις μέρες φέρνει στο μυαλό του τους αγώνες και τις θυσίες και την προσφορά του ελληνικού λαού απέναντι στη Χούντα. Σαν πολιτικό γεγονός, το Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρεί ότι ήταν ένας συμβιβασμός μεταξύ κομματιών της αστικής τάξης για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και να γίνει μια αναδιάθρωση που ήταν απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Τις ομοιότητες εκείνης της περίοδου με τη βαθιά κρίση της σημερινής εποχής επεσήμαιναν και άλλα στελέχη του κόμματος και μίλησαν για τα αναμενόμενα σκαμπανεβάσματα του καπιταλιστικού συστήματος. Αλλά κυρίως την κάνουμε αυτή την εκδήλωση γιατί το τελευταίο διάστημα θέλουν να προσανατολίσουν το λαό για το ποιες πραγματικά είναι αιτίες της σημερινής κρίσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κρίση, μόνο από αυτή η κρίση η σημερινή είναι πολύ βαθιά του καπιταλιστικού συστήματος και τώρα θα έχουμε ανάκαμψη, μια μικρή ανάκαμψη, μέχρι που να έρθει η επόμενη κρίση του καπιταλιστικού συστήματος που θα είναι ακόμα πιο βαθιά και ακόμα πιο επώδυνη για τα λαϊκά στρώματα. Τα μέτρα δηλαδή αυτά που παίρνονται σήμερα δεν θα σταματήσουν. Στην εκδήλωση εκφράστηκε και πάλι η πάγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι δεν υπάρχει θετική προοπτική για τα λαϊκά στρώματα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, καθώς ο πλούτος που παράγεται ακόμη και εν μέσω κρίσης δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτούς που τον παράγουν.